όσον αφορά τη διοίκηση. Ανέφερε ότι έγινε μια σοβαρή δουλειά από τους προπονητές. Να πούμε ότι όσον αφορά τη δουλειά των προπονητών, τα ίδια ανέφερε και ο τεχνικός, ο πρώην μάλλον τεχνικός διευθυντής, ο κύριος Νίκος Λουμπαρδέας, ακριβώς τα ίδια όσον αφορά το προπονητικό σημείο. Ανέφερε ότι γίναμε μάρτυρες σωρίας προσβολών. Εγώ αναφέρω μόνο ένα μικρό κομμάτι, πραγματικά είναι πάρα πολύ λίγα. Γίναμε μάρτυρες σωρίας προσβολών προς τους γηγενείς ποδοσφαιριστές και ακραίων χαρακτηρισμών προς τους αλλοδοπούς αθλητές μας. Είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι από αυτά που λέει ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος και αναφέρεται σε κάμερες, ότι παρακολουθούσε βιντεοσκόπηση στο τεχνικό team. Σίγουρα αυτά δεν μπορεί να τα ξέρει ούτε εσύ ούτε ο καθένας, αλλά είναι κάποιες αιχμές έτσι πάρα πολύ βαριές και βέβαια αναπάντεχες, γιατί ήταν ξαφνικά και όπως είπαμε, ανήμερα της ονομαστικής εορτής του πρώην προπονητή της Παναχαϊκής, ο οποίος είχε και αυτός κάνει, είχε, έχει και αυτός βάλει, ούτως ή άλλως έχει βάλει το λιθαράκι σε αυτή τη νέα ομάδα, ούτως ή άλλως. Κοιτάξτε να δεις. Αν θες να σου απαντήσω κάτι σε όλα αυτά, η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει απάντηση. Τι εννοώ δεν υπάρχει απάντηση? Η ΠΑΕ έχει επιλέξει μετά από αυτές τις καταγγελίες του πρώην προπονητή της να μην πάρει θέση και νομίζω καλά κάνει, γιατί από τη στιγμή που πάρθηκε αυτή η απόφαση να αλλάξει το τεχνικό επιτελείο, η Παναχαϊκή κοιτάει μπροστά, είναι υποχρεωμένη να το κάνει. Η Παναχαϊκή είναι μεγάλη ομάδα. Και ως μεγάλη ομάδα, όλοι όσοι τη στελεχώνουν ή την στελέχωσαν στο παρελθόν είναι περαστικοί και αναλώσιμοι, όπως και εγώ όλοι μας. Παναχαϊκή μένει, αυτή είναι που προχωράει στο πέρασμα των χρόνων. Στο πέρασμα των χρόνων, με συγχωρείτε. Άρα, ό,τι έγινε στο παρελθόν, μένει στο παρελθόν. Η Παναχαϊκή δεν υπάρχει λόγος, ούτε ο πρόεδρος, και νομίζω σωστά πράττει, να μπει στη διαδικασία να απαντήσει στα όσα καταλόγησε ο κύριος Ελευθερόπουλος. Νομίζω δεν ωφελεί την ομάδα να γίνει κάτι τέτοιο. Λέει κάποια πράγματα, είναι η άποψή του. Ο καθένας είναι υπόλογος για όσα λέει και υπεύθυνος για τις πράξεις του. Ο καθένας κρίνει τις τοποθετήσεις και του κυρίου Ελευθερόπουλου και τις τοποθετήσεις του Προέδρου, του κυρίου Μπάρλου, που είχε κάνει προημερών, και αρχικά την προηγούμενη εβδομάδα του κυρίου Λουμπαρδέα, του πρώην τεχνικού διευθυντή, γιατί κάπως έτσι ξεκίνησε ουσιαστικά ο χορός των Τον δηλώσουν, τοποθετήσεων. Ξεκίνησε ο κύριος Λουμπαρδέα, στη συνέχεια ο πρόεδρος, ο κύριος Μπάρλος, έδωσε και αυτό στην δική του εκδοχή και ο κύριος Ελευθερόπουλος είπε όσα είπε μαζί με τον συνεργάτη του, τον κύριο Βενετίδη, με αυτή την επιστολή. Είχαν διαφορά πάντως η δήλωση των Ελευθερόπουλου Βενετίδη με τον Λουμπαρδέα, βέβαια, τον Νίκο Λουμπαρδέα. Είχε διαφορά έτσι στο Σου πώς λέω και και πάλι, την Διονύση, η κατάσταση. Παναχαϊκή δεν είναι διατεθειμένη να μπει τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Ο καθένας μπορεί να πει οτιδήποτε. Η Παναχαϊκή είναι υποχρεωμένη να κοιτάξει μπροστά. Έχει πλέον ένα νέο προπονητή. Νομίζω ότι από τη στιγμή που ο κύριος Μπάρλος πήρε την απόφαση να πάει σε αλλαγές στην τεχνική ηγεσία, επέλεξε έναν προπονητή που νομίζω από την ελεύθερη αγορά, γιατί οι περισσότεροι προπονητές δεσμεύονται πλέον, καθώς είναι και σε εξέλιξη το Ακριβώς. πρόγραμμα της Super League. Από την ελεύθερη αγορά, νομίζω ο κύριος Παπαδόπουλος ήταν το καλύτερο. Και δεν το λέω Ακριβώς, επειδή τον πήραμε βέβαια. εμείς, βάσει βιογραφικού. Με την Έχει παρουσία των τελευταίων χρόνια, πραγματικά. πολλές επιτυχίες, έχει άνοδο με Ηρακλή και Όφη, που είναι ομάδες με βαριά φανέλα, μεγάλη ιστορία και κόσμο, με ηλεκτρικούς πάγκους, να μου επιτραπεί η έκφραση. Κάτι που ταιριάζει και στην Παναχαϊκή, Ακριβώς. που θέλει μετά από πάρα πολλά χρόνια καλώς εχόντων των πραγμάτων, και αν φυσικά ολοκληρωθεί, αρχίσει αρχικά και ολοκληρωθεί αυτό το πρωτάθλημα, να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια. Εγώ θα ήθελα να πω μια τελευταία κουβέντα. Όχι όσον αφορά αυτό το κομμάτι, το κλείνουμε. Γιατί όπως είπες και εσύ, η Παναχαϊ ΠΑΕ δεν απαντάει και αυτή είναι η τοποθέτηση που κρατάμε όσον αφορά το θέμα του Δημήτρη Ελευθερόπουλου. Βέβαια, είχαμε ακούσει και σε ένα μέσο έτσι, ραδιοφωνικό της Αθήνας το γεγονός το εξής, ότι είναι λογικό η Παναχαϊκή να έχει πίεση, διότι είναι μια ομάδα από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη είναι η Πάτρα. Και περιμένει να έχει ομάδα στη Super League. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, έτσι. Και εκτός αυτού, όταν κάνεις πρωταθλητισμό, έχεις πίεση. Μέχρι και εγώ, στο πόστο μου, έχω πίεση. Όλοι όσοι εργάζονται σε ένα σύλλογο όπως η Παναχαϊκή που Που θέλει να κάνει κάνει πρωταθλητισμό πρωταθλητισμό, κιόλας. έχουν πίεση. Και Και αυτό άμα γίνεται δεν όταν. έχεις και πίεση, νομίζω ότι θα πετύχεις και ποτέ στη δουλειά σου. Ακριβώς. Δεν Και. μπορείς δηλαδή να πηγαίνεις με τη λογική, εντάξει, ξημερώνει μια νέα μέρα, πάμε και ό,τι βγει. Πρέπει να έχεις πίεση, να είσαι προσιλωμένος στο στόχο σου, σε όποιο κομμάτι και αν εργάζεσαι σε ένα τέτοιο σύλλογο, και να βοηθήσεις όπως μπορείς για να επιτευχθεί ο στόχος. Μάλιστα. Γιατί αυτές οι ομάδες που θέλουν να πετύχουν κάτι τέτοιο πρέπει να είναι οικογένεια και ομάδα. Εμείς θα ευχηθούμε η Παναχαϊκή έτσι να ξεκινήσει καλά τη χρονιά. Έχει ακόμα χρόνο. Είπαμε 7 Νοεμβρίου ξεκινάει το πρωτάθλημα. Καθυστέρησε πάρα πολύ. Πολύ καιρός προετοιμασίας Πρώτα ο για. Θεός πάντα, έτσι. Πρώτα Θεός, μακάρι να το ευχηθούμε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και ευχόμαστε έτσι να πετύχει φέτος το στόχο που δεν είναι άλλος από την άνοδο επιτέλους στην Super League που το περιμένει τόσο καιρό και ο κόσμος της Πάτρας. Γιώργος, Να ευχαριστούμε είσαι πάρα καλά. πολύ για την παρουσία σου.